Οι φίλοι που είναι σε γραμμή να περιμένουν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε νέες δηλώσεις από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που αυτή τη φορά καταφέρεται άμεσα όχι μόνο στο Μελισανίδη, αλλά και στο Θωμά Μητρόπουλο και έμεσα στο Σωκράτη Κοκάλι. Αναλυτικά λοιπόν, είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχετε κάνει την ΕΠΟ και με κερδούπολη. Για να χρησιμοποιήσω μία λέξη που χρησιμοποιεί και ο προστάτης σας, ο Μελισανίδης. Και με κέδες είστε, αλλά μη χαίρεστε. Θα έρθει ένας εισαγγελέας εκεί μέσα και θα σας μαζέψει. Κάθε Κυριακή βγαίνουν τόσες ανακοινώσεις για τη διαιτησία. Εσείς σε άλλη χώρα ζείτε? Αυτά που γίνονται με τη διαιτησία δεν γινόντουσαν ούτε επί εποχής Θωμά Μητρόπουλου. Δεν έχω, λέει, να λογοδοτήσω σε κανέναν για την επιστολή που έστειλα σήμερα ως πρόεδρος της Super League. Στην επιστολή γράφω αυτά που γίνονται. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω. Παραιτηθείτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτό που λέει ότι αυτά που γίνονται τώρα με τη διαιτησία δεν γινόντουσαν ούτε επί εποχής Θωμά Μητρόπουλου και κατ' επέκταση Σωκράτη Κόκαλη. Έτσι δεν πάει. Αντιπρόεδρος ήταν ο Θωμάς Μητρόπουλος, Σωκράτη Κόκαλη. Διευθύνων σύμβουλος αντιπρόεδρος. Δεν καταλαβαίνει ο κ. Μαρινάκης ότι έτσι τα βάζει με τον Ολυμπιακό. Εκθέτει τον Ολυμπιακό. Παραδέχεται δηλαδή ότι όσα πήρε τότε ο Ολυμπιακός ήταν κάλπικα. Αυτό θέλει να πει ο κ. Μαρινάκης. Και ήθελα να κάνουμε κάποιες αποκαλύψεις. Με ρώτησε ένας φίλος εχθές και αρκετά μηνύματα από άλλους, γιατί ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης τα βάζει με τον Μελισανίδη, έμεσα με τον ΠΑΟΚ και δεν αναφέρει λέξη για τον Αλαφούζο. Είναι απλό το θέμα. Με τον Αλαφούζο ουδής ασχολείται ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μελισανίδης, ούτε ο ΠΑΟΚ κανένας. Και γιατί? Διότι στις αρχιερεσίες που έγιναν στην ΕΠΟ, ο Αλαφούζος είχε μία ψήφο. Δεν έχει καμία δύναμη μέσα σε 72 ψήφους, καμία δύναμη παρά μόνο τη δική του. Μία ψήφο. Δεν ασχολείται. Και κανείς δεν ασχολείται με τον Αλαφούζο. Και να πάμε στη μεγάλη αλήθεια. Πάρτε το χαμπάρι. Ξυπνήστε. Μπορεί και η ΜΕΠΟ να την πήραν στις τελευταίες εκλογές ο Σαββίδης με τον Μελισανίδη, αλλά τη διοικούν ο Μάκης ο Καγκάτσης και ο Γιαμάκης ο Παπαδόπουλος. Αυτοί διοικούν ούτε ο Μελισανίδης ούτε ο Σαββίδης. Και κάτι άλλο. Επειδή ο Σαββίδης δεν ασχολείται καθόλου με τον ΠΑΟΚ, ο Μάκης ο Καγκάτσης έχει βάλει σκοπό στις προσεχείς εκλογές της ΕΠΟ που είναι το 2024, σε 1,5 χρόνο περίπου, να γίνει αυτός πρόεδρος. Και αυτό ο Μαρινάκης το ξέρει. Και υπάρχει αβάντα. Ρε τι λέω ο άνθρωπος, πάλι θα με κλείσουν φυλακή, ρε. Τολμάει κανένα να με διαψεύσει? Αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο το διοικούν ο Μάκης και ο Γιαμάκης. Πάρ' το χαμπάρι. Μάκης και Γιαμάκης. Γιαμάκης και Μάκης. Μάκης και Γιαμάκης.